Φεύγει ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, είναι εδώ κοντά μας και μας περιμένει για να μας ενημερώσει για τα θέματα του αστυνομικού δελτίου. Έλα, Γιώργο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη κινητοποίηση των αρχών στην Ηλία, καθώς χθες το πρωί είχαμε τον εντοπισμό ενός 68χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός από τον αδερφό του στο σπίτι του πίσω από επιχείρηση που διατηρούσε στην Φύρα. Να πούμε ότι έφερε 5 χτυπήματα στο κεφάλι. Σύμφωνα λοιπόν με την πρώτη εικόνα του ιατροδικαστή Πάτρας που έσπευσε στο σημείο, είναι από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, δεν έχει εντοπιστεί αυτή τη στιγμή. Εγκληματική ενέργεια αμέσως μπόρεσαν να δουν οι αρχές κατά την αυτοψία και έχουν ξεκινήσει ήδη καταθέσεις σε ύποπτα άτομα. Αναμένεται να είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, γιατί και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε διαδικασία με καταθέσεις συγκεκριμένων ατόμων. Οι αστυνομικές τραπεζές από την περιοχή θεωρούν ότι είναι κοντά στην εξιχνίαση του συγκεκριμένου εγκλήματος και αναμένουμε να έχουμε και μέσα στην μέρα μεγαλύτερη ενημέρωση από τις τοπικές αρχές. Να πούμε πάντως ότι για το συγκεκριμένο συμβάν υπήρξε πολύ μεγάλη κινητοποίηση, καθώς να πούμε ότι ο συγκεκριμένος άντρας, ο οποίος δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει καθόλου την περιοχή, έφερε αρκετά χτυπήματα στο κεφάλι. Ήταν σε κατάσταση σοκ ο αδερφός του όταν ειδοποίησε τις αρχές. Υπήρχαν μάλιστα και άτομα τα οποία φαίνεται να έχει καταγραφεί η παρουσία τους στο σημείο τις τελευταίες ώρες. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει μια εικόνα από τις αρχές. Αναμένουμε και εμείς νεότερη ενημέρωση. Και εξετάζονται όλα, Γιώργο, έτσι. Ακριβώς.